Ναι, μεν υπάρχει διαφωνία με την Κομισιόν για τους δημοσιονομικούς στόχους, τονίζει ο Υπουργός Οικονομικών, αλλά σπέβδει να διευκρινίσει ότι σημείο αιχμής δεν αποτελούν οι εκτιμήσεις και επιδόσεις. Εκεί που υπάρχει διαφωνία είναι στην εισήγηση λήψης πρόσθετων μέτρων, στην βάση μάλιστα μιας πολύ αμφισβητήσιμης τεχνικής μεθοδολογίας, η οποία δεν βασίζεται στις πραγματικές εκτιμήσεις και τα δεδομένα, αλλά σε δυνητικές. Οι εκτιμήσεις της Κομισιόν και της κυβέρνησης για το 2017 απέχουν ελάχιστα, είπε ο Υπουργός, και επέμεινε στη θέση για διατήρηση ενός ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Ούτε βεβαίως να επιστρέψουμε στα παλιά, στις πολιτικές των ελλειμμάτων και της λειτουργίας της οικονομίας μας με δανεικά. Δεν θα πάμε όμως ούτε στο άλλο άκρο, είπε ο Υπουργός, τη στιγμή που η οικονομία μας καταγράφει την ισχυρή επιβεβαιωμένη ανάκαμψη και να επιβάλλουμε φόρους. Αυτό είπε θα εξηγήσει και στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών τον άλλο μήνα, διαβεβαιώνοντας την ίδια ώρα πως τα όσα έχουν περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 θα υλοποιηθούν. Οι δηλώσεις του Υπουργού έγιναν στο περιθώριο Επιχειρηματικού και Επενδυτικού Κυπρορωσικού Φόρουμ.